Η ναυαρχίδα του έκτου στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, Mount Whitney, ξεκίνησε τη διέλευσή του προς τη Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συνδράμει σε επιχειρήσεις με τους συμμάχους και εταίρους του στο ΝΑΤΟ, ανέφερε με αναρτησή του το πολεμικό ναυτικό τον ήπα στο Twitter. Νωρίτερα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε αναφέρει πω η ναυαρχίδα του 6ου στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και οι ναυτικέ δυνάμει κρούση και υποστήριξη του ΝΑΤΟ ξεκινούν επιχειρήσει στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Όπω σημειώνεται στην ανακοίνωση, το επιχειρησιακό στρατηγείο θα βρίσκεται στο Mount Whitney. Να σημειωθεί ότι το Mount Whitney είναι η ναυαρχίδα του 6ου στόλου των ΗΠΑ, ο οποίο αναπτύσσεται στη Μεσόγειο Θάλασσα με έδρα τη Νάπολη τη Ιταλία και εκτελεί αποστόλε στην Ευρώπη και την Αφρική. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, στο περιθώριο τη Συνόδου Κορυφή τη G20, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη κίνηση του Αμερικανικού Ναυτικού δεν συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα. Πριν λίγε μέρε, όπω είχαμε γράψει στο Πεντάποσταγμα, το αρχηγείο του εκ του στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΙΠΑ και των ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν επιχειρήσει στον Εύξηνο Πόντο και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Την ίδια στιγμή, οι ΙΠΑ ζητούν ενίσχυση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από του συμμάχου, καθώ το Αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Porter κινείται προ Εύξηνο Πόντο προς, προς Ολοταχώς. Η διοίκηση του έκτου στόλου των ΗΠΑ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειε σχετικά με την αποστολή Αμερικανικού Αντιτορπιλικού που είναι εφοδιασμένο με πυράβλους κρού το Μαχόκ. Στα ύδατα του εύξηνου πόντου, ωστόσο την ίδια στιγμή, ανακοινώθηκε ότι οι ναυτικέ δυνάμει του ΝΑΤΟ ξεκινούν επιχειρήσει στη Μεσόγειο και τον εύξηνο πόντο, συμπεριλαμβανομένου και του Αιγαίου φυσικά. Δεδομένε τη επιθυμία των ΗΠΑ να δημιουργήσουν προβλήματα στη Ρωσία, υπάρχει πιθανότητα το αντιτορπιλικό πόρτερ να βοηθήσει με τα ραντάρ του τα ουκρανικά επιθετικά UAV Bayraktar να καταστρέψουν ρωσικού στόχου σε Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ. Ενώ όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, σημειώνει Ρώσο ειδικό. Η Μόσχα μέσω αξιωματούχου έκανε γνωστό ότι ο ρωσικό στόλο τη Μεσογείου θα παρακολουθεί επισταμένα το αμερικανικό αντιτορπιλικό σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για μα.